Hola amigos. Ya. Λοιπόν, δεν θα κάνω κανένα intro γιατί πάλι θα το μετανιώσω και πάλι θα το σβήσω το βίντεο και δεν θα το δει κανένας άνθρωπος σε αυτό το πλανήτη και όχι τίποτα άλλο, δεν θα κοιμάστε το βράδυ μετά. Όσοι έχετε δει έστω και λίγο βίντεο από τις Φράουλες 22 θα ξέρετε ότι δεν μου αρέσει καθόλου ο Harry Potter. Γι' αυτό σήμερα σας έχω το Harry Potter time. Βγάζει πολύ νόημα. Συγχωρέστε τη σκιά, αλλά έχω τόσο χάλι φωτισμό που έπρεπε να βάλω μια λάμπα ακριβώς εκεί. Και γι' αυτό γίνεται χαμός. Where the fuck are you? Oh, here you are. Ερώτηση νούμερο 1. Ποιο είναι το αγαπημένο σου βιβλίο? Δεν ξέρω ποιος είχε το θράσος να βάλει έναν φαν του Harry Potter να διαλέξει ανάμεσα στα βιβλία. Δεν μπορώ να διαλέξω. Ερώτηση νούμερο 2. Αγαπημένη ταινία. Λοιπόν, οι δύο αγαπημένες μου είναι η πρώτη και η τελευταία. Αλλά αν έπρεπε να διαλέξω ανάμεσα στις δύο, θα διάλεγα την πρώτη, γιατί παιδιά είναι όλοι τόσο μικροί και είναι η αρχή και είναι τόσο γλυκά όλα και σου βγάζει μια θαλπορή, μια ζεστασιά. Δεν υπάρχουν τόσες σκοτεινές ιστορίες. Ερώτηση νούμερο 3, λιγότερο αγαπημένη ταινία. Λοιπόν, θα πω την τρίτη, τον Αιχμάλωτο του Ασκαμπάν. Το βιβλίο μου έχει αρέσει πάρα πολύ. Και δεν ξέρω αν είναι η ταινία που έχασε τόσα πολλά από το βιβλίο ή αν θέτει το γεγονός ότι την τελευταία φορά την είδα μεταγλωτισμένη και δεν μου άρεσε πολύ. Κάτι από τα δύο. Τι αφήνει. Τέταρτη ερώτηση, σε ποιες σκηνές έχεις κλάψει? Είμαι λίγο συναισθηματική με το Harry Potter. Βασικά είμαι συναισθηματική με τα πάντα, πόσο μάλλον με το Harry Potter. Λέω όταν ο Harry Potter βγαίνει από την αποθήκη κάτω από τη σκάλα. Λέω όταν έρχεται το γράμμα στο Harry Potter. Όλα. Συμφωνείς, το ξέρω. Όταν τηγανίζει μπέικον. Όταν ο Harry Potter μπαίνει στο Hogwarts Express. Όταν ο Harry Potter βάζει το καπέλο της διαδοχής. Λέω όταν παίζει Quidditch για πρώτη φορά. Τα δώρα τα σοβαρά. Νομίζω σκηνές που με έχουν κάνει. Το ξέρω ότι συμφωνείς, παιδί μου. Το ξέρω. Τι να κάνω. Η σκηνή βασικά νομίζω που έχω κλάψει περισσότερο είναι στην τελευταία ταινία όταν υποτίθεται ότι ο Harry είναι νεκρός. Και σύγκλασε εκεί, και βγαίνει ο Νέβιλ μπροστά και αρχίζει να λέει ότι ο Χάρη είναι ακόμη μαζί μου, ακόμη μπλα 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 μπλα. Εκεί κλαίω πάρα πολύ. Ο πιο συγκινητικός θάνατος ήταν του Ντόμπι. Στο βιβλίο ήταν όταν πεθαίνει ο Φρεντ. Κυρίως αυτά. Πέμπτη ερώτηση, ποιος είναι ο αγαπημένος σου χαρακτήρας? Το έχω πει στο άλλο κανάλι γύρω στις 3.000 φορές. Είναι η Μπέλατριξ. Είναι υπέροχος χαρακτήρας, είναι η μόνη που έμεινε πιστή στο Βόλτεμορτ. Ποιος θα ήταν ο προστάτης σου? Ο προστάτης μου θα ήταν μία μέδουσα. Ή μια τεράστια φράουλα. Ή μια μέδουσα σε σχήμα φράουλας. Ή μια φράουλα σε σχήμα μέδουσας. Ή μια μέδουσα που τρώει φράουλες. Επόμενη ερώτηση. Ποιον από τους τρεις κλήρους του θανάτου θα διάλεγες? Αυτή είναι το ραφτί από κουφοξυλιά, ο Άρωτος Μανδύας και η Πέτρα της Ανάστασης. Και εννοείται ότι θα διάλεγα τον Άρωτο Μανδύα, παιδιά. Θα ήμουν όρατη και θα έκανα ό,τι ήθελα. Όπως είχε πει και το μικρό Χριστινάκι, θα έβαζα τον Άρωτο Μανδύα και θα έμπαινα μέσα στα φαγάδικα και θα έτρωγα ό,τι ήθελα. Και μπορεί να έκανα και άλλα πράγματα. Ναι, αλλά δεν πειράζει. Γεια, η Κατερίνα. Μάντρε Κατερίνα. Όχι, ερώτηση, σε ποιο κοιτώνα θα ήσουν? Θα ήμουν στο Hufflepuff. Έχω κάνει το τεστ του Pottermore ή 3 ή 4 φορές, ανά μεγάλα χρονικά διαστήματα, όλα. Έτσι ώστε να ξεχνάω τις ερωτήσεις. Και είναι αλήθεια, κάθε φορά τις ξεχνάω και προσπαθώ να απαντήσω όσο πιο ειλικρινά γίνεται. Και κάθε φορά με βγάζει στο Hufflepuff. Το πλεονέκτημα του να είσαι στο Hogwarts δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι να είσαι στο Gryffindor και να είναι όλα τα φώτα πάνω σου και να έχονται δολοφόνοι στον γειτόνα σου και να έχεις και το Harry Potter που σε επισκιάζει. Το πλεονέκτημα, παιδιά μου, είναι να ξέρεις να κάνεις μαγικά. Έτσι λοιπόν είσαι ή στο Hufflepuff ή στο Ravenclaw και έχεις όλα τα πλεονεκτήματα της μαγείας χωρίς να σε ενοχλεί κανένας. Ποιο άτομο από το cast θα ήθελες να συναντήσεις? Την Bellatrix ή τον Ron? Έναν από τους δύο. Έχεις παίξει κανένα video game? Έχω παίξει ένα video game το οποίο ήταν για τη φιλοσοφική λίθο νομίζω και ήταν σαν αυτά το video game που παίζεις όταν είσαι 10 χρονών. Τι θέση θα έχεις στο Quidditch? Θα ήμουνα ή στη θέση του 27ου αναπληρωτή ή στην εξαιρετική και πολύ δύσκολη θέση της κερκίδας. Και τελευταία ερώτηση, πώς σου φάνηκε το τέλος? Γενικά ήμουν πολύ ικανοποιημένη με το τέλος. Ο Harry Potter, καλός ή κακός, μεγάλωσε μια ολόκληρη γενιά. Ήταν ένας ωραίος κύκλος, ένας μεγάλος κύκλος που έπρεπε να κλείσει όμορφα και ομαλά.
Οπότε πιστεύω ότι έκαναν πολύ καλά που το έκλεισαν έτσι και ιδιαίτερα που έδειξαν μια σκηνή 19 χρόνια μετά για να μας πούν ουσιαστικά ότι όλα είναι καλά και υπάρχει το τέλειο και υπέροχο happy ending. Βέβαια υπήρξαν δύο πράγματα που με στεναχώρησαν. Το ένα ήταν ότι δεν έδειξε καθόλου τι έγινε με τους γονείς της Ερμιόνης, γιατί αν θυμάστε η Ερμιόνη τους έκανε το ξόρκι της λύθης για να ξεχάσουν ποια είναι και για να μην κινδυνεύουν από τον Voldemort. Και το δεύτερο που με στεναχώρησε ήταν που δεν έδειξε καθόλου ξανά τους θείους του Χάρη. Δεν ξέρω, τη μία καλά έκανε, γιατί θα ήταν λίγο άσχημο να τους έδειχνε μετά από 7 βιβλία. Αχ, τελικά έγιναν καλοί και όλα τέλεια και σούπερ και είμαστε όλοι αγαπημένοι. Αλλά δεν ξέρω, επειδή έφυγαν λίγο έτσι κυνηγημένοι, ίσως ήθελα να τους ξαναδώ. Αυτό ήταν το βίντεο. Το έκανα γιατί ήθελα να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που κάνατε εγγραφή στο κανάλι μου χωρίς κανένα λόγο, γιατί έχω να ανεβάσω βίντεο γύρω στα 3 χρόνια. Οπότε αυτό είναι το ευχαριστώ μου, ελπίζω να σας άρεσε. Άμα θέλετε μπορείτε να το κάνετε και εσείς για να μου αφήσετε ένα σχόλιο από κάτω για να το δω. Αυτά, ευχαριστώ που το είδατε. Φιλάκια!